Στηνά. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παταζοπούλου Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κιτσαντάς Γιατί με φώναξε. <laughs> δεν ξέρω, μου τι βγήκε σήμερα <laughs> Λοιπόν, είμαστε το iGymnasium Γιατί δεν το έλεγε. <laughs> Γιατί δεν το έλεγα <laughs> Και Είπα να σε φωνάξω <laughs> Δεν ήξερα καν ότι γυρνάμε, <laughs> <laughs> γυρίζουμε Λοιπόν, είναι το σου. Πες το Γιώργο. Ε, άλλο ένα. Είναι, είναι, άλλο ένα επεισόδιο <laughs> του Αγυμνά σου. δεν μπορώ. Όταν σταματήσουν όμω, θα σα πω εγώ δεν θα μπορείτε να λέτε είναι άλλο ένα, δεν θα έχει άλλο ένα. Τώρα είναι άλλο ένα. Ωραία, όταν σταματήσουν <laughs> θα πει είναι το τελευταίο επεισόδιο Αγυμνά σου. Όταν φτάσει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για digital training. Digital training. Online, online. online training, ναι. Δηλαδή, προπόνηση από το σπίτι μέσω πλατφόρμας υπολογιστών, κινητών, ναι. Ακολουθούμε κάποιο πρόγραμμα, κάποιον γυμναστή, στο YouTube έχει Ου, πολλά χαμοζήματα. Να σου πω, είναι κατάλληλο της καραντίνας ή περνάμε σε μια νέα εποχή, είναι κάτι σημείο των καιρών ας πούμε. Ε, για μας, για τα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ ότι η πρώτη φορά ξεκίνησε λόγω της καραντίνας. Δεν είναι τόσο πολύ στη δικιά μας τη φιλοσοφία, νομίζω, αυτό στην Ελλάδα. Έχει γίνει. Πλέον έχει γίνει. Ε, όχι όπω σε άλλε πλατεία. Λοιπόν, δεν κουφάνω τώρα, περίμενε. Για πες. Δεν ξεκίνησε την καραντίνα. Βιντεοκασέτα με αερόπικ, δεν είχε, Γιώργο. Ε, ναι. Αυτό δεν είναι digital fitness. Ε, ναι, ξεκάθαρα. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι ακολουθούμε τι διεθνεί τάσει. Υπήρχε το digital ε, training. Ε, τώρα, βέβαια, εννοείται ότι έχουμε και άλλα μέσα, έχει προχωρήσει. Προφανώ. Το, το πιο δίκαιο θα ήταν να ότι αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο στην καραντίνα. Τώρα βγαίνουμε και live, ε, ναι. αν θέλουμε. Και, και να κάνουμε. Βγαίνουμε βέβαια. Πώς βγαίναμε στην Καραπιντίνα με τα body το τα Βέβαια, workout. θα ξεχάσω αυτά, Χριστέ τι περάσαμε. Ε, περάσαμε. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά κάτι εξελίχθηκε νύριο. όπως είπες Εξελίχθηκε, εξελίχθηκε. Και η ανάγκη τη στιγμή τότε με την καραντίνα και το... <χω> που είχαμε περάσει, <χω> Προφανώς το ανέπτυξε. Η μισή μαγειρεύανε και οι έργοι, η άλλη μισή γυμναζόντουσαν Βέβαια, ναι, ο ένα δούλευε στο σαλόνι και ο άλλο έκανε προπόνηση στο δωμάτιο. Χαμό έχει γίνει χαμός τότε με τι εκπομπέ μαγειρικέ. Α, και... ah, Θέλει να σου πω το άλλο ότι είχαμε... Είχαν... είχε τελειώσει ο μικρό εξοπλισμό από παντού. Ό,τι ναι, η δεν μαχαζή, δεν υπήρχε ειδικά η σοπ και τα λοιπά έπαιρνε και ζήταγες τίποτα. βαράκια, ζήταξες... Στρώμα, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε είχαν εξατληθεί όλα. Ναι. Ε, οπότε... Ευχάριστο προφανώς, πολύ, ευχαριστώ ευχάριστο αυτό. Είχαμε Έτσι. πει και για τον κωδικό νούμερο 6 που πατάγαν όλοι, βγαίνανε, περπατάγανε, mm. κάνανε και μετά σπίτι oh, πάλι <laughs> γυμναστική. Όπο ναι, ναι, πίσω, πίσω, πολύ, άστο, άστο. Για μένα είναι τραυματικό, για μένα είναι σε μένα, προσωπικά είναι ψυχολογικό δικό μου τραύμα. Πώ έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο τη γυμναστική μετά την πανδημία, Εντάξει. Ε... Α πήρε λίγο χρόνο μέχρι να ξαναπάρουμε μπρο. Κάτι που έχει γίνει γενικά στο κομμάτι του. Όχι, γενικά, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα Α, στη γυμναστική. Γενικά, τα έχει γενικά... ανέβει το digital αρκετά. Έχει ανέβει το digital. Πλέον ο κόσμο είναι. Επίση, να πούμε ότι γεννήθηκε μια νέα γενιά εκείνη την εποχή που ξεκινήσαν να κάνουν γυμναστική. Λόγω του οικονομικού του μέσω digital. Ναι. Και το ξέρει ότι δεν μπορούν αυτοί να κάνουν γυμναστική σε γυμναστήριο Αυτό τώρα. σε ρωτάω, πώ έχουν αλλάξει μετά, το, μετά την καραντίνα. Άρα, εγώ νομίζω ότι έχει παραμείνει το digital. Είτε έχουν γραφτεί στο γυμναστήριο, είτε όχι. Συνεχίζουν να παρακολουθούν και προγράμματα online. Βέβαια. Και το δεύτερο είναι ότι και τα γυμναστήρια άλλαξαν. Δηλαδή, έχουμε πιο μικρά group. Έχουμε πιο μικρά γκρουπ πλέον, σίγουρα. Ναι. Έχουμε πάει σε άλλε προπόνησει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το πρώτο studio πράγμα πολλά, που studio. σκέφτηκα να κάνω στο γυμναστήριο ήταν τη μεγάλη αίθουσα που είχα για ομαδικά προγράμματα. Λέω αυτή η αίθουσα τέλο, αχρηστεύτηκε. Δεν θα υπάρξουν ποτέ τα γκρουπ αυτά που κάναμε. 50, 60 ναι. άτομα, 30. Καλά, εμένα χώρα και μέχρι 30. Δεν έχει ξαναφτάσει αυτό τον αριθμό μετά την ναι, καραντίνα. Ναι, 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 και ναι, τα λογικό. 15 τώρα που βάζω μου είναι μισό αριθμό. Εμένα μου φαίνονται πολλά και φαίνονται και στου ασκούμενου πολλά. Και μου λένε πάρα πολλά τα άτομα. Λέω που να πριν την Οπότε άρα έχει αλλάξει το σκηνικό λίγο ενώ Εννοείται ότι έχει ανέβει το, το, digital training. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλέ πλατφόρμε, υπάρχουν on demand μαθήματα, δηλαδή έτοιμα μαθήματα στα οποία να τρέχουμε ανα πάσα ώρα και στιγμή και γυμναζόμαστε. Στοχευμένα μαθήματα, θε yoga, θε πιλάτε, θε διαλυματική κυκλική προπόνηση. Υπάρχουν ναι, τα, τα πάντα. πάντα. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα και είναι και πολύ οργανωμένο και, και, και πολύ και, και τα, τα live. Εγώ ναι. ακόμα κάνω live Κάνει ακόμα live. Ακόμα κάνω live. Στός έχω κοπέλε από Θεσσαλονίκη, από δράμα. Έχω, πάρα... Εντάξει, είναι και το αντικείμενο το δικό σου εγώ... Ε... Έχει ένα ενδιαφέρον. έτσι Εντάξει, κάπως. εγώ κάνω πιλάτε μα, α πούμε. Θέλει να σου πω, εμένα τι μ' αρέσει, Μ' αρέσει ότι υπάρχουν λύσει. Εντάξει, και το digital είναι μία λύση. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που βλέπω ότι είτε κάποιο ο οποίο γυμνάζεται, π.χ. και θα κάνει μαζί μου δύο προπονεί την εβδομάδα. Θα πάει πλέον να κάνει μία τρίτη προπόνηση στο σπίτι μόνος του το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, μπράβο. Αυτό. Και αυτό είναι κέρδος. Ή αν δεν προλάβει μέσα στην εβδομάδα ναι, θα πει. Ναι, ναι, ναι. Μπει, ε, το, το φοβερό, ξέρεις ποιοί, το είναι το πόσο γρήγορα προσαρμοστήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Θα το πίστευες. Δηλαδή, πριν την καραντίνα, σου έλεγε κάποιο ότι Γιώργο, θα ανέβει πάρα mm. πολύ ε, όχι, το δάξε. διαδικτυακό. Έτσι, Εντάξει, ήταν έκτακτη ανάγκη τώρα αυτή. Ναι, αλλά προσαρμοστήκαμε γρήγορα. Ε, δηλαδή, προσαρμοστήκαμε, μπαμ, μπαμ δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Είναι, δεν, δεν είναι, είναι. είναι μα κάνει, δεν μα κάνει. Είναι σωστό, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν, δεν το πολύ σκεφτήκαμε. Επιλογής, τότε δεν ξέρω. Ε, είναι μια. Ε, είναι μια ωραία λύση το, στο, στο, εξωτερικό. Είναι ακόμα πιο διαδεδομένη. Εννοείται. Αν το συγκρίνει με τα δηλαδή, μαθήματα, τα διαζώσει, αυτό που αν τα συγκρίνει, να το πω έτσι, σε ποιότητα, δεν είναι υποδιέστερα. Όχι, και έχει να κάνει και με τον ασκούμενο βασικά. Το μόνο έτσι. που λείπει είναι η σωματική επαφή που ναι, πρέπει να Δεν ναι, ακουμπάμε ναι, κιόλα. Σωστά, σωστά. Και σωστά. όχι μόνο από θέμα COVID και αρρώστηση. Ξέρει ότι υπάρχει και αυτό ο νόμο ναι, 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 που ναι, ναι, πρέπει ναι. να ρωτήσει, αν θέλει ναι, ή δεν ναι, θέλει. Ναι, παλιά ναι, ναι, ναι. πιάναμε. Επίση, υπάρχει πάρα πολλή κόσμο ο οποίο πηγαίνει σε γυμναστήριο. Επειδή το digital, ο άλλο σου λέει από το σπίτι. Μπορεί να μείνει από το σπίτι. Μπορεί να έχει πάρει πρόγραμμα και να πηγαίνει σε γυμναστήριο. Ναι, ναι, και αυτό. Να κάνει είναι. βάρη. Να κάνει σε μια αίθουσα κάτι άλλο, α πούμε, λειτουργική προπόνηση. Υπάρχει πάρα πολύ τέτοιου χώρου. επίση, ανοίξαν τα σύνορα, Γιώργο, μου, εγώ θέλω να σου πω ότι. Δεν θα μπορούσαμε να δουλεύουμε στο εξωτερικό. Εγώ τουλάχιστον δουλεύω και με το εξωτερικό. Εσύ δουλεύεις. Οι είχα ναι. φίλου οι οποίοι έμειναν στο εξωτερικό λόγω καραντίνα και δούλευαν με του πελάτε του στου ασκούμενου του στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Οπότε ήταν, μειώθηκαν οι αποστάσει πολύ. Θα μπορούσε να παρακολουθήσει οποιονδήποτε, οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή. Αυτή, αυτή είναι πολύ ωραία ευκολία. Εγώ το... δεν έχω τόσο επαφή με αυτό το θέμα, αλλά είμαι σίγουρο ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετοί γυμναστέ οι πάρα οποίοι πολύ δουλεύουν. Εμεί στο γυμναστήριο δουλεύουμε και online one-on-one. On one. ναι. Ε, υπάρχουν ασκούμενε που μένουν ας πούμε, μισές ε, ε, μισού μήνε στην Ελλάδα, Μισούς στο εξωτερικό α. και δεν θέλουν να αλλάξουν ε, το γυμναστήριο ναι, να του ή ναι, ναι, κάτι ναι, άλλο. Ναι. Και επίση ε, εκεί βέβαια πρέπει ο τρέινερ να είναι πάρα πολύ καλό στο λεκτικό κομμάτι και στο οπτικό κομμάτι. Ε, τάξει, ε, έχει κάποιε διαφορετικέ ανάγκε. Ε, ναι, θα προπόνηση. πρέπει να έχει αυτά τα σκύλε να είναι λίγο πιο έντονα. Ποιο είναι ο απαραίτητο εξοπλισμό για Νομίζω, τέτοιου είδου προπόνηση. μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Τώρα μιλήσουμε για το σπίτι. Για το σπίτι. Για το, για το, σπίτι. το, ναι, για το ναι. σπίτι, παιδιά, ανάλογα τι μάθημα θέλετε να ακολουθήσετε, γιατί παίζει ρόλο. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται μόνο ένα στρώμα, ένα πολύ μικρό χώρο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε δύο τετραγωνικά πόσο να γυμναστεί. Κοιτά, θα πρέπει να τσεκάρουμε, να έχουμε χώρο, να μπορούμε να τεντώσουμε χέρια, να τεντώσουμε πόδια. Από όλε τι θέσει. Δηλαδή, από την ύπτια κατάκληση μέχρι την όρθια θέση. Άξ. Να υπάρχει λίγο χώρο γύρω-γύρω και να μπορούμε okay. να κουνάμε τα, τα άκρα. Ε, ε, εγώ νομίζω ότι πλέον δεν αρκεί αυτό. Αυτό, θα, αυτό το ένα στρώμα και δεν κάνουμε τίποτα νομίζω ότι όλοι Εντάξει, θέλουν εξοπλισμό. Ναι. Οπότε okay. ο μικρός εξοπλισμός είναι ό,τι καλύτερο. Μπορούμε να πάρουμε βαράκια Βα... για τα χέρια, λάστηχα, για τα πόδια. Λάστιχα. Ε, εγώ σε που συνεργαζόμουν και τα λοιπά. Είχαν τα πάντα. Κέτλιμπελ. Πλέον, ναι. Τώρα, και, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Μπάλε. Μπάλε. Βαράκια. Κέτλιμπελ. Εξοικειώθηκε ο κόσμο ε, και πλέον ξέρει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να, να, δηλαδή, ο άλλο να έχει αναπτύξει. Τι εννοεί, Να υπάρχει η δυνατότητα. <laughs> να μπαίνει σε ένα έχει, σπίτι. Να μπαίνει, και... πάω εγώ επισκέπτη σε ένα σπίτι. Επίσκεψη, με έχουν μια επίσκεψη στα μαράκια, Γιώργο, Και τα βαράκια, Γιώργο. έχω κάνεις. πάρει εγώ να κουτί γλυκά. Αυτά πρέπει να τα κάψουμε. Πρέπει Γιώργο, να έχει δύο βαράκια. Στι επισκέπτε θα του λοιπόν. πηγαίνει λοιπόν. βαράκια. Α δούμε τώρα, ένα λοιπόν, σκηνάκι, ένα τους λάστιχο. Πήρα που μια μπάρα. <laughs> πήγα για τα Χριστούγεννα χρόνια πολλά. <laughs> Λέω λοιπόν, σε έφερα μια μπάρα, α πούμε. Είχα ένα πυλό γυμναστή που στα γενέθλια του δεν πάει γλυκά στο γυμναστήριο, πάει μπανάνε. Μπανάνε, ε. Πάει φρούτα. Okay. Πάει με ένα καφάσι φρούτα και μοιράζει. Okay. Οκ, λάχανο μαρούλι. Άρα, Ό, παιδιά, έγι. άμα καλέστε τον Γιώργο τον Κιτσαντά στο <μπαν> σπίτι <μπαν> σα. Απλώστε βαράγια και λάστιχα. Απλώστε βαράγια λάστιχα μπροστά να τα δει, γιατί θέλει να αισθάνεται έτσι. να αισθάνομαι οικία. <μπαν> Ξέρετε τι, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ήθελα να πω. Είναι ότι μ' αρέσει <μπαν> πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να σου πω κάτι, Χριστίνα. Πριν από, πριν από αυτό που έγινε με την καραντίνα. Δεν υπήρχε σε σπίτι, όχι βαράκι δηλαδή, δεν υπήρχε ένα εργαλείο γυμναστική. Το οποίο το θεωρώ. Δεν υπήρχε. Απλά τώρα έχουν όλη πήθε. την κάμα, Τώρα έχουν τα πάντα. Εγώ, α πούμε, που κάνω πιλάτε, για παράδειγμα, λέω κορίτσια σήμερα θα κάνουμε ρόλερ. Έχουμε. Πήρχε. Θα κάνουμε μπάλε, Έχουμε. ρίγκ, Λάστιγα. Ναι, έχουν τα πάντα. εντάξει, ε Εγώ ε, το πα... θεωρώ. Είχαν, αλλά όχι όλο τον εξοπλισμό. Εντάξει. Το θεωρώ εξέλιξη. Το θεωρώ πολύ μεγάλη είναι, εξέλιξη. Είναι να έχει εξέλιξη. μπει στην οτροπία του Έλληνα αυτό το πράγμα. Να μπορεί να εξυπηρετηθεί σε αυτό το κομμάτι έστω για λίγο, για ένα διάστημα του. Είναι, είναι, βασικό για μένα. Βασικό. Κοίτα, στα θετικά είναι ότι μπορεί να επιλέξει όποιο γυμναστή θέλει από όλο τον κόσμο. Σου κάνει ένα γυμναστή από. Εννοείται. Μπορεί να διαλέξει. Όποιο θέλεις. εμπνέει. Όποιος εμπνέει. Ε, το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένω να κοστίζει και κάτι λιγότερο από το γυμναστήριο, ειδικά σε μεγάλε πόλει όπω είναι η Αθήνα που πρέπει να πάρει το αμάξι. Να πα στο γυμναστήριο, να το παρκάρει, να χάσει ώρα, έξοδα κτλ. Και, και χρόνο και βάλε πετρέλαιο, βενζίνη, δεν ξέρω τι έχει. Ναι, και χρόνο και ώρα. Και, και χρόνο πάντα, και, ναι, ώρα, ναι. ενώ αυτό σου εξοικονομεί χρόνο και χρήματα. Ε, και βέβαια τα application και όλα αυτά που του έχω δει και έχω ψάξει κάποια πράγματα, α πούμε, είναι πολύ λογική. Πολύ... Είναι χαμηλά οι τιμέ σε Το σχέση με Το άλλο είναι ότι είναι δεν εξαρτάται από την ώρα του γυμναστηρίου. Δηλαδή, μπορεί εσύ τι ώρα θέλει. Βέβαια, ό,τι θέλει. Δύο η ώρα τη νύχτα. Yeah. Δεν ελευθερία κινήσεων. Αν βέβαια. είναι κάποιο διαθέσιμο για δύο ώρα, αλλά μπορεί. Ελευθερία κινήσεων. Ε, μιλάμε και για πρόγραμμα όταν μου λες να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου Για ήρθε πες. έτσι, δεν σε ρώτησα πριν να <laughs> ξεκινήσουμε την εκπομπή. Τι? Όταν εννοεί digital, εννοεί ε, ναι, εννοείς και με γυμναστή να κάνεις με τον γυμναστή σου, όχι Υπάρχουν μόνο... Υπάρχουν live και on demand. Και live on και on demand, demand. είναι έτοιμα, κονσέρβα μαθήματα, στα Εσύ οποία... κάνεις ακόμα... Κάνω, ναι, και έχω και on demand. Ναι, κάνω, κάνω. Κάνεις one-on-one one on one η σε group? Όχι, σε group κάνω. One-on-one on one δεν προλαβαίνω να κάνω, τα okay. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ε, εμένα θα μου άρεσε αυτό, αλλά αλήθεια δεν ξέρω αν μπορώ. Αλήθεια αν τώρα θα εσύ, κάνω μια κατάθεση. Όχι, όχι. Εσύ δεν είσαι μέσα στο όχι, 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 Αν θα μπορούσα εγώ, σαν επαγγελματία, ε, να προσφέρω πλέον αυτή την υπηρεσία. Αλήθεια, εγώ απλά καταθέτω έχει τώρα το σχολικό μου. Ναι, καρατίνα, έχω πάθει ναι, με την καραντίνα. Κάτι. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν μια χαρά. Μια χαρά Έχω μικρόφωνα και χαμό. Ναι. Ξέρετε, εξοπλισμό. Μα σου είπα αυτό με το θέμα τη προσαρμογή. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, αρχίσαμε εκεί που ψάχναμε σαν γυμναστέ συγκεκριμένα πράγματα. Αν αρχίσαμε να ψάχνουμε μικρόφωνα και κάμερες, μικρόφωνα, έτσι. Κάμερες, απίστευτο. Ε, για το πώς καλά, θα βγει η καλύτερη τώρα, απόδοση στο online. Μην, μην πω. Εγώ αυτό που κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είμαι στο σπίτι, τρώω στο σαλόνι, πάω, αφήνω, πάω στο μπάνιο, φτιάχνομαι και πάω στο σαλόνι για να βγω στην κάμερα τότε, κάποια στιγμή έτσι όπω φτιαχνόμουν στον καθρέφτη, λέω: Τι κάνω, λέω, α πούμε, πώ να σου το πω. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν πολύ περίεργο εμένα. Και πήγαινα στο σαλόνι μου και ανοίγαμε την κάμερα τότε και μα βλέπανε, θυμάσαι πόσα άτομα βγαίνανε στο live. 600-700 άτομα, πόσο Ξέρεις Ξέρετε, γι' αυτό νομίζω εσύ λίγο σου είναι τραυματικό, γιατί εγώ πήγαινα στο γυμναστήριο και το έκανα το live. Ναι. Δεν μπορούσα στο σπίτι. Όχι, όχι. όχι εγώ Φεύγανε καν... κατσαρόλε, παιδιά, γατιά μέσα στο σπίτι. Παιδί μου πέρασα έξι μήνε στο σπίτι. Κατά γενικά τα μου ήταν μόνο στο κεφάλι μου. Έκανα εγώ το που να κάτω να δείξω άσκηση. το χατί μου εδώ και, μου λέγανε και μου κάνανε οι ασκούμενε. Η Πίκη τι κάνει. Το είναι πέρασα, καλά, το πέρασα το στο σπίτι εγώ. Το πέρασα στο σπίτι και γι' αυτό με ζόρισε πάρα πολύ, με έκλεισε. Εγώ δεν χωράω καλά-καλά στο σπίτι που μένω. <laughs> <laughs> δεν είναι έτσι όπω ε, έχουμε μάθει. Τέλο πάντων. Οπότε δεν είναι. Τα, ε, ενισχύθηκε στο, στην καραντίνα, αλλά ενισχύθηκε υπήρχε πολύ. το digital fitness. Υπήρχε βιντεοκαρσέτε υπάρχει... τη δεκαετία από το 80 Βέβαια. και μετά που ξεκίνησε όλο αυτό. Εγώ είχα πάρα πολλέ. Ε, μετά CD, DVD. Και, και στο πρωινό καφέ. Ξέρω ότι θα τα στην τηλεόραση, βέβαια. Στο πρωινό Εκεί καφέ. Ναι. Υπήρχανα, υπήρχε, κόσμος κόσμο που έκανε. Εκείν... Θεωρείς ότι κάνανε. Δηλαδή... Να πω, θες να σου πω κάτι, Χριστίνα. Ε, εκείνα τα χρόνια, εγώ που ήμουν πολύ μικρό παιδί, α πούμε. Ε, και θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα ποιο έκανε, αλλά θυμάμαι όμω ότι η γυμναστική μέσω τη τηλεόραση είχε μπει στα σπίτια. Δηλαδή, θυμάμαι και εκείνου του γυμναστέ που ήταν τότε που ήταν και ε, ε, stars. Εσύ τα ξέρει πολύ καλύτερα. Πάλι για την ηλικία μου θα πούμε τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνει σε κάποιο επεισόδιο. Πρέπει να μα θυμίζει πόσο είμαι. Όχι, ναι, Γιώργο, δεν θυμάμαι κανένα. Πε εσύ. Για πέσει. Για πέσει τώρα, δεν θυμάμαι τίποτα. Ήμουν πέντε χρονών. Πώ να σου το πω τώρα. Τι συμβαίνει αυτό, Χριστίνα δεν συμβαίνει, θέλω να πω, δηλαδή, μέσω τη τηλεόραση. Α, για να σου πω, κόπηκε όμω. Θυμάσαι στι εκπομπέ που ήταν η, η γυμναστική στι εκπομπέ τώρα, γιατί κόπηκε, έτσι. Δεν από ξέρω, το, αυτό θέλω να σου πω. Και τότε εκείνα τα πρόσωπα ήταν γνωστά και αγαπητά νομίζω. Ναι, δηλαδή, όπω και να έχει. Υπήρχε μια επαφή, ο κόσμος έβλεπε. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και αν δεν κάνει, αν δεν συμμετέχεις κάξει. Είπα άλλα χρόνια τότε, να βλέπεις Εγώ δεν νομίζω ότι συμμετείχε κάποιο. Δεν περίμενε την ώρα της γυμναστικής στο πρωινό, στην πρωινή εκπομπή, για να κάτσει να κάνει γυμναστική. Ήταν πιο υπενθύμηση. Ξυπνητή. Ξυπνητή. Ήταν Ότι υπάρχει και αυτό. <laughs> υπάρχει και η γυμναστική. <laughs> Αλλά τέλει. ο κόσμος όμως και πάλι είχε εξοικειωθεί. Γιατί από κάπου ξεκινάνε όλα, έτσι. Προφάνω τώρα μιλάμε πριν από 20-30 χρόνια και κοίτα που έχουμε φτάσει όμως. Από κάπου ξε... Α, αυτοί ξεκινήσανε στο και έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Τέλεια. Οπότε υπάρχει το digital fitness. Υπάρχει και θα συνεχίσει θα να, συνεχίσει να, υπάρχει, να υπάρχει, και υπάρχει και θα εξελίσσεται και πάρα πολύ. Και με την εξέλιξη. Αυτό βέβαια, είναι βέβαια, Βέβαια. Λοιπόν, έστω και από το εργαλείο. σπίτι, αγυμνά Να πάτε να γυμναστείτε. Digital. <laughs> Γεια σας.